του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ρίγα, ρωτάει κοινή γνώμη με το άλλο θέμα, δηλαδή νοβάρτης εσείς, όπλα εμείς. Καταλαβαίνετε τώρα τι, τι πάει να γίνει μες στη Βουλή, έτσι. Λοιπόν, ή από εδώ και από εκεί. Με την άλλη υπόθεση των όπλων τι ακριβώ εκτιμάται ότι θα γίνει, θα πάμε σε προανακριτική, θα αποφασίσει η Βουλή, τι ακριβώ κύριε Ρίγα. Ε, το έχει πει ο κύριο Καμένο, όλα τα στοιχεία και στον ε, πρόεδρο τη Βουλή, ότι είναι να προχωρήσει ό,τι οι διαδικασίε υπάρχουν. Δεύτερον, εγώ θέλω να σα πω ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει καμία ούτε σύμβαση ούτε οτιδήποτε άλλο σε αυτή την. Τα έχουμε νομίζω κουβεντιάσει σε προηγούμενο διάστημα όταν αυτό είχε και δημοσιογραφικά και πολιτικά ανοίξει. Αλλά από εκεί πέρα, ό,τι και να υπάρχει και σε αυτή την κατεύθυνση, εγώ είμαι ε, τη άποψη ότι αυτά λύνονται μέσα από ε, τι διαδικασίε τη Βουλή και την, ε, στο νομικό δίκαιο το οποίο υπάρχει, αν υπάρχουν στοιχεία. Ε, Εσεί, και κλείνω με αυτό, ε, μέσα σα, στο, στο θημικό σα, έτσι, ε, αισθάνεστε ότι ό,τι κάνετε είναι καλά καμωμένο ή ότι έχει μία. Ε, ε, πολιτική εκδίκηση έναντι της αντιπολίτευσης. Και αυτή, αυτό, που, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι εμείς είμαστε προσυλλομένοι ναι. να, να βγει η χώρα τον Αύγουστο, θα βγει. Ακούσατε τις λόγες του κυρίου Μοσκοβισή, είδατε το ομόλογο το οποίο βγήκε ε, την, ε, τις προηγούμενες μέρες, ε, νομίζω και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο ε, οικονομική των χρηματιστηρίων στην Ευρώπη και τι μάλιστα. αποτέλεσμα έχει. Και δεύτερον, πολύ βασικό είναι ότι ε, για μα η, η στόχοσήλωση είναι την επόμενη μέρα να είναι τελείω διαφορετική, και αυτό είναι ο στόχο μα. Και θα το καταφέρουν μια Λιών. κυβέρνηση Κυβέρνηση αριστερά που όλοι νομίζαν ή θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να πετύχει. Αυτοί που απέτυχαν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια θα βγάλει τη χώρα από την κρίση και μάλιστα με την οικονομία τη όρθια. Λοιπόν, αυτό νομίζω, έκαστον... νομίζω ότι είναι το πιο βασικό. Προς όλα το... τα υπόλοιπα αφορούν, προς... αφορούν την ίδια την κοινωνία. Σα ευχαριστώ προ το τελευταίο εκβάν έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται με 4 εκατομμύρια Έλληνε να χρωστάνε, με 1 εκατομμύριο ανέργου, με 1 εκατομμύριο 600.000 κατασχέσει, με 1 εκατομμύριο συμπιώματα κλπ. Τα λε αυτά, θα σου πω τα, ότι πρώτον. Ότι πρώτον. Ότι πρώτον. Κατασχέσει πρώτη κατοικία, το είπαμε και άλλη φορά, Α, δεν υπάρχει. Μια σου είπα εγώ, Δεν γίνονται. υπάρχει. Δύο. Η ανεργία έπεσε κάτω από το 21, είναι 20 κόμμα τόσο και θα πέσει το 18. Έλα μια μέρα να τα πούμε. Άρα λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά. Ευχαριστώ τον Βαγγέλτο Ναμπελιώτη τον uh, Αντώνη του Μουζάκη, τον κύριο Κατοίκο. Σα ευχαριστώ και... uh, θερμά που ήσασταν εδώ σήμερα, κυρία Πάλι. Και Γιώργο Ρωμανιά, να μου προσέχει πολύ. Εντάξει, Όσο μπορώ. να μου προσέχει πολύ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πάμε με εφημερίδε. Έρχονται. Uh...